Κύριο Συμμαλή. Στον κύριο Σκουλιάκο, συγγνώμη. Κύριε Φίλε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εσείς τελευταίος, κύριε Υπουργέ. Ναι. Θα συμφωνήσω με την διατύπωση του κυρίου Υπουργού ότι ο νόμος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Γιατί εμβληματική πρωτοβουλία? Διότι μεταβάλλει ριζικά το τοπίο της ανώτης εκπαίδευσης, δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην ένταξη των ΤΕΗ στην ανώτη εκπαίδευση και αναγνωρίζει μια πραγματικότητα που έχει de facto διαμορφωθεί. Δεν αποτελεί απλά μια οριζόντια επαναματοδοσία των ιδρυμάτων, αλλά αποτελεί την κατάληξη μιας στοχευμένης διαδικασίας ακαδημαϊκής αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού ειδικοτήτων και γνωστικών περιοχών, όπου αυτό είναι όριμο, εξασφαλίζοντας την συνένεση των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδίων οργάνων τους. Με τον παρόντα νόμο διευρύνεται ο αναπτυξιακός ρόλος του Πανεπιστημίου με το να του ανατίθενται ευρύτερα καθήκοντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Όμως, προσοχή. Υπάρχει ένας κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτός είναι η πλήρης και ισοπεδωτική ομογενοποίηση των μαρισνιακών ιδρυμάτων τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων. Ενιαίος χώρος τον οποίο υπηρετούμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε δεν σημαίνει κατάργηση των διαφοροποιήσεων μεταξύ πανεπιστημίων, ΤΕΗ και ερευνητικών κέντρων. Είναι προφανές ότι η διαφορετικότητα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πρέπει να αποτυπώνεται στο βασικό ιδρυτικό άρθρο του νόμου που θα τα δημιουργεί. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προέρχεται από ιδρύματα με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των επιστημών και των τεχνών και αυτό πρέπει να αποτελεί τη βασική επιδίωξή του. Είναι σημαντικό να μην αποκοπεί από την ιστορία του και από τις δεκάδες χιλιάδες των αποφύτων του, οι οποίοι έχουν συμβάλει σε πολλούς κλάδους καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις προνομιακή απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά στις εκπαιδευτικές μεθόδους, θα είναι χρήσιμο να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν εναλλακτικές, διαφοροποιημένες παιδαγωγικές πρακτικές που προσυδειάζουν στον σκοπό του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το Πανεπιστήμιο μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικά κοινά, τα οποία έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, αλλά και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις συγκεκριμένων εξειδικεύσεων. Συμβασιούχοι. Τα δύο ΤΕΗ που λειτουργούσαν με υψηλό επίπεδο από ακαδημαϊκής αλλά και ερευνητικής προσφοράς, τα δύο ΤΕΗ στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό εκτός του τακτικού προσωπικού τους και στους συμβασιούχους. Οι συμβασιούχοι, οι εκατοντάδες συμβασιούχοι των δύο ΤΕΗ που συγχωνεύονται, αποτελούν ένα επενδυμένο κεφάλαιο εκπαιδευτικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί και στη νέα πορεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα ήταν λάθος αυτό το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, το επενδυμένο εκπαιδευτικό κεφάλαιο, να μην τεθεί εξ αρχής στην υπηρεσία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας βλέπουμε ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο ενός πανεπιστημίου να συνυπάρχουν πολλών ταχυτήτων προγράμματα σπουδών. Ήδη εισάγεται το πρόγραμμα το ΔΙΕΤΕΣ. Δεν θέλω να προτρέξω. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή διότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε ότι συνιστά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη για την παραγωγική ανασυγκρότηση έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε την έρευνα εφαρμογής σε συγκεκριμένη περιφέρεια στην Ελλάδα της αποβιομηχάνησης, είναι λάθος να μην δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα των επιστημών. Και ταυτοχρόνως πιστεύω ότι
είναι λάθος να μην λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι ανάμεσα στην βασική έρευνα και την έρευνα, την έρευνα εφαρμογής υπάρχει μία διάκριση όπου η άρση του όμως αυτής της διάκρισης δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει μέσα από πολλαπλές ταχύτητες στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος σε ένα μοντέλο πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι στην πρόθεση του νομοσχεδίου, αλλά όμως αυτά φαίνονται στην πράξη. Τι έχει να γίνει και αν ο μακρινός απόϊχος της θατσερικής εμπειρίας είναι δυνατόν να ενοφθαλμιστεί και στην ελληνική πραγματικότητα. Εδώ ακριβώς θέλω να πω ότι είναι η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη. Πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαφορετική φιλοσοφία, το είπε και ο κύριος υπουργός νωρίτερα, αλλά προσέξτε, σε λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή η εφαρμογή, η ίδρυση και η υλοποίηση των διατάξεων για ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, Δυτικής Αττικής, εφαρμογών, να μην είναι μια διαδικασία που θα ανοίγει ανεξέλεγκτες κατευθύνσεις. Τώρα, αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορά τα παιδιά τα τετράχρονα στα νηπιαγωγεία. Είναι σωστή αυτή η εκπαιδευτική κατεύθυνση την οποία υιοθετεί και προτείνει το Υπουργείο με το νομοσχέδιο. Όμως, για να μπορέσει να αποδώσει αυτή η κατεύθυνση χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Είδα μια τροπολογία που υπάρχει και η οποία δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ελαστικής εφαρμογής. Πιστεύω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για μια καθολική εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης τα τετράχρονα πάνω στα νηπιαγωγεία. Πρέπει να δούμε πώς, τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Τα νηπιαγωγεία είναι η βαθμίδα εκείνη προσχολική με τις χειρότερες, με τη χειρότερη υλικοτεχνική υποδομή. Ξέρουμε όλη την κατάσταση των σχολείων. Έχει ανάγκη από προσλήψεις προσωπικού και νηπιαγωγών αλλά και τραπεζοκόμων. Δεν μπορεί οι νηπιαγωγοί να έχουν και αυτήν την κατεύθυνση και αυτήν την αρμοδιότητα. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα επεκταθεί η λειτουργία τους από 9 που είναι σήμερα μήνες ετησίως σε 11 όσο είναι σήμερα η παιδική σταθμή. Είναι ένα μακρύ project. Δεν είναι κάτι που γίνεται αύριο. Να ξεκινήσουμε και να έχουμε προγραμματισμό πώς μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη τριετία. Είναι ένας στόχος αυτός. Και ταυτόχρονα να γίνει σαφές στους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς ότι είναι διασφαλισμένη η εργασία τους, όχι γιατί θα είναι υποαπασχολούμενοι, όχι, αλλά γιατί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία σήμερα δεν πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς λόγω των εισοδηματικών, για παράδειγμα, κριτηρίων. Θα αλλάξουν αυτά και θα πάνε κι άλλα παιδιά, χιλιάδες νέα παιδιά, στους παιδικούς σταθμούς. Συνεπώς, χωρίς να δημιουργούνται παρανοήσεις και επιμονές σε ορισμένα ζητήματα, χρειάζεται να προχωρήσουμε από κοινού, βήμα-βήμα, σε αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το θέμα, με το θέμα της κατάργησης των πολλών μαθημάτων στην τελική εξέταση στο Λύκειο. Κοιτάξτε, είναι μια κατεύθυνση που έχουμε ήδη από το γυμνάσιο καθιερώσει. Σε αυτή εδώ την αίθουσα, όταν το εισηγήθηκα, είχα ακούσει δρυμία κριτική ότι υποβαθμίζουμε τα μαθήματα, ότι διαλύουμε την εκπαίδευση κλπ. Ήμουν σίγουρος ότι η ελληνική οικογένεια, τα παιδιά και οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, θα αγκαλιάσουν το μέτρο σύμφωνα με το οποίο δεν είναι το σχολείο ένα εξεταστικό κέντρο, αλλά ένας χώρος δημιουργίας και μάθησης. Και ότι ο έλεγχος για τις γνώσεις δεν πρέπει να γίνεται στιγμιαία μια φορά στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε χρόνο, αλλά μέσα από διάφορες πολύμορφες διαδικασίες, τεστ και άλλες, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Και πρέπει να σας πω, αισθάνομαι πράγματι πάρα πολύ ικανοποιημένος για αυτή την αποδοχή του μέτρου της κατάργησης των πολλών μαθημάτων και της εφαρμογής μόνο 4 μαθημάτων για την τελική εξέταση στο γυμνάσιο, την αποδοχή από την ελληνική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Πιστεύω ότι και στο Λύκειο, με τις ιδιομορφίες που έχει το Λύκειο έναντι του γυμνασίου, αυτό το μέτρο θα αποδώσει και θα είναι κατά γνώμη μου και μια εισαγωγή στην αναγκαία αλλαγή του συστήματος
εισαγωγής των παιδιών από το Λύκειο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω, και με αυτό τελειώνω και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας, ότι τα ζητήματα της μεγάλης μεταρρύθμισης στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν με την αναγκαία βεβαίως διαβούλευση και προσοχή, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να μην τα αναβάλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη. Και ολοκληρώνουμε με την κυρία Αναγνωσοπούλου τη λίστα των...